Όπως γνωρίζετε, τον Ιανουάριο στην πρώτη σύσκεψη που είχαμε ανάμεσα στην Αντιδημαρχία Παιδείας, τη Σχολική Επιτροπή και την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίσαμε τη δημιουργία ενός συνεργείου άμεσης επέμβασης στις σχολικές μονάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Παράλληλα, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκαλέσαμε τις σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν προβλήματα που θα πρέπει να τα δούμε και να τα ελέγξουμε εμείς και φυσικά τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, να μας προσκαλέσουν στα σχολεία τους. Ξεκινήσαμε ήδη τις επισκέψεις, επισκεπτόμενοι το 11ο Λύκειο και το 5ο Γυμνάσιο στην Κηπούπολη, το οποίο είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα με μαθητές οι οποίοι υπερβαίνουν τους 1000 από ό,τι γνωρίσαμε. Καταγράψαμε τα προβλήματα, τα υπηρεσιακά στελέχη προσπαθούν να προτείνουν λύσεις για την άμεση επίλυσή τους. Να σημειώσω εδώ ότι τα προβλήματα στις σχολικές μονάδες είναι δύο ειδών. Τα πρώτα είναι τα μικροπροβλήματα, τα οποία μπορούμε να τα λύνουμε άμεσα μέσα από τις δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής, και τα προβλήματα τα μεγαλύτερα, τη συντήρηση κυρίως, τα οποία τα περισσότερα απαιτούν μελέτες, εγκεκριμένο προϋπολογισμό που δεν έχουμε ακόμα από το Δήμο, προκειμένου να περάσουμε στην επίλυσή του. Όπως ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα σχολεία, επειδή και ο ίδιος είναι εκπαιδευτικός, ανακοίνωσε λοιπόν ότι σε επίσκεψή του στο Υπουργείο Εσωτερικών διασφάλισε κονδύλιο της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να περάσουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι άμεσες. Επίσης να υπενθυμίσω ότι κατά το προηγούμενο διάστημα αλλά και σήμερα ακόμα επισκευάζουμε κάποια σχολεία τα οποία είχαν πρόβλημα με τους σεισμούς που πραγματοποιήθηκαν πριν 2 χρόνια περίπου.